Γιώργος Τσιάντας αρχικά. Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου Χρήστο, τι κάνεις? Γεια σου Έλενα. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Γιώργος, ο οποίος ήταν και διακεκριμένος δημοσιογράφος πριν αποφασίσει τελικά να πάει στο σχολείο. Και μάλιστα θυμάμαι κάποια εποχή που ήταν, που έπρεπε να αποφασίσει μάλλον. Έπρεπε να αποφασίσει ή θα μείνει στην ΕΡΤ ή θα έπρεπε να πάει στο δημόσιο σχολείο. Και τελικά επέλεξε το δημόσιο σχολείο. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Το μετάνιωσες? Όχι. Στην αρχή Χρήστο, πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και θυμάσαι πραγματικά τις συζητήσεις που κάναμε. Ζητούσα και τη δική σου γνώμη, τι έπρεπε να γίνει. Ήταν δύσκολα, γιατί ήταν 13 χρόνια στη δημοσιογραφία, 14, και ήταν δύσκολη αλλαγή. Σωστά. Με το πέρασμα όμως των χρόνων κατάλαβα ότι η επιλογή του εκπαιδευτικού είναι μια πολύ καλή και εξίσου σημαντική επιλογή για έναν άνθρωπο, για έναν και έρχεται και αυτή η διάκριση τώρα για να, ουσιαστικά για να σφραγίσει αυτή την επιλογή και για σένα ίσως και για τους συναδέλφους σου. Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Με τη συνάδελφο τη Ρούλα του Γεωργάκη, με την οποία έχω και τις πιο άμεσες σχέσεις, γιατί παίρνουμε πάντα την ίδια τάξη, τα δύο τμήματα της ίδιας τάξης. Είναι κάτι που κάνουμε, σου είπα, τα τελευταία 10 χρόνια. Κάθε χρόνο κάνουμε και κάποιο πρόγραμμα. Είτε οι τάξεις μας είναι μεγάλες, όπως η πέμπτη και η έκτη στο παρελθόν, είτε είναι μικρές, όπως η πρώτη και η δευτέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Έχοντας βάλει ως σκοπό να μάθουν τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες. Και όχι απλά μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο, όπως θα ξέρεις και εσύ, γράφηκε το 2003-2004. Έχουμε φτάσει στο 2020. Και το βιβλίο παραμένει το ίδιο. Παραμένει το ίδιο, με τις ίδιες δυσκολίες, με τις ίδιες αγκυλώσεις. Την ίδια ώρα έρχονται οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεφύγετε από αυτό το πλαίσιο, κάντε κάτι καινοτόμο. Έρχεται η σχολική σύμβουλος, μας προτρέπει και μας παρουσιάζει η κυρία Ζιγούρη. Καινοτόμες. Αυτό που είχατε τα συγχαρητήρια, είδα μια ανακοίνωση επίσης. Ναι. Καινοτόμες μεθόδους που γίνονται στην Σουηδία, στη Φιλανδία, στη Δανία, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου όλα αυτά και να προσπαθείς να προσαρμόσεις τη δική μας ελληνική πραγματικότητα, τη δική μας εκπαιδευτική ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζοντας τα παιδιά που έχεις, τις ιδιαιτερότητές τους, τις δυνατότητές τους, πράγματα τα οποία ακούς ότι γίνονται αλλού. Επίσης έχουμε επιλέξει με την κυρία Γεωργάκη να μάθουμε σε αυτά τα παιδιά εδώ ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ένας τόπος, υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να ξεχνάμε, να την ξεπερνάμε, να την αφήνουμε. Δηλαδή το βιβλίο της Β' Δημοτικού μιλάει για μια χώρα της Χοχαρούπα. Εμείς εδώ είμαστε όμως στην Καστοριά, η οποία είναι ένα ζωντανό μουσείο. Είναι ένας τόπος με παράδοση, έχει δραστηριότητες, έχει μήλα, έχει γούνα, έχει φασόλια. Προσαρμόζεται δηλαδή, λοιπόν το μάθημα πάνω στον τόπο που ζουν τα παιδιά. Ακριβώς. Να τον αγαπήσουν και περισσότερο ίσως. Ναι, σκέψω ότι φέτος, θα σου πει και η Ρούλα που την έχω δίπλα μου. Ναι. Από πέρσι που είναι πρώτη δημοτικού, φαντάσου ότι τα παιδιά ξεκινούν την σχολική του ζωή και βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόγραμμα. Ότι κάνουμε οι άνθρωποι του χθες, του σήμερα, του αύριο, Καστοριά ανθρώπων δημιούργημα. Γιατί πολύ απλά αυτός ο τόπος που υπάρχει εδώ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Σωστά. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. Και ξεκινήσαμε από την προϊστορία και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στην Τουρκοκρατία, όπου μαθαίνουμε για τον Μανολάκη, τον Καστοριανό. Ναι. Μαθαίνουμε για ανθρώπους και ξέρεις, είναι κείμενα που επιλέγουμε από ανθρώπους που τα έχουν ανεβάσει στα site, που έχουν γράψει σε εφημερίδες και τα οποία τα προσαρμόζουμε στην πραγματικότητα τη δική μας. Δηλαδή μέσα από εκεί θα βρούμε και τα ουσιαστικά, θα βρούμε και τα επίθετα, θα βρούμε και τα ρήματα, αλλά και ταυτόχρονα θα μάθουμε και για τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πρόγραμμα, αυτό ήταν που σας οδήγησε και σε αυτήν την βράβευση, γιατί θέλουμε να μάθουμε και περισσότερα. Πώς μπορεί κάποιος να λάβει αυτή την εξόχως τιμητική διάκριση του διακεκριμένου εκπαιδευτικού για κάθε έτος? Πώς έγινε λοιπόν αυτό? Γνωρίζαμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έχει συστήσει έναν φορέα, το Education Leaders Awards, το
το οποίο επειδή έχει και ιδιαίτερη αδυναμία στον χώρο της εκπαίδευσης, θυμάσαι ότι ήταν υπουργός της παιδείας. Ναι. Έχει συστήσει αυτόν τον φορέα, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Mm-hmm. Και μετά από εκεί, αυτή η επιτροπή, η οποία αποτελείται από πριτάνης, από διευθυντές, πρώην και νυν, αξιολογούν τις προτάσεις και επειδή έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη δουλειά που γίνεται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχουν επιλέξει κάποιους τομείς όπου εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις και αυτοί αξιολογούν τις προτάσεις και ακολούθως τις βραβεύουν. Μάλιστα. Να συμπληρώσω λίγο κάτι. Ναι, γιατί να καλημερίσουμε και την κυρία Γεωργάκη, βέβαια. Καλημέρα, κυρία Γεωργάκη. Θα θέλαμε να είναι και η κυρία Μιχαλοπούλου μαζί μας, κυρία Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, αλλά επειδή τώρα γίνεται εκπεριτροπής και το διάλειμμα, δεν μπορούμε να σας έχουμε. Είναι στο μάθημα. Δεν πειράζει όμως, θα εκπροσωπήσετε και την κυρία Μιχαλοπούλου. Ναι, θα ήταν καλό να τους φιλοξενήσετε και αυτοί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να πω εγώ να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι στο θεσμό αυτό, παράλληλα με τις προτάσεις που καταθέτουν εκπαιδευτικοί, κατατίθενται και κάποιες προτάσεις άλλων προσώπων πέρα από τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προτείνονται δηλαδή κάποιοι δάσκαλοι ως άτομα, ως εργασία, ως το κάτι διαφορετικό, το κάτι εξαίρετο, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, έτσι ώστε να τεθούν υποκρίση για να λάβουν κάποια διάκριση. Εμείς είχαμε την τιμή λοιπόν να μας προτείνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το έργο μας και μας εμπιστεύονται εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν μια πρόταση της κυρίας Ζιγούρη, mm-hmm. ήταν μια πρόταση του κυρίου Θεόδωρου Τίνκα που ήταν ο προηγούμενος μας διευθυντής, του κυρίου Μπέλου που είναι ο τωρινός μας διευθυντής, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των γονέων μας που συνεργαζόμαστε πέρυσι και φέτος. Ήταν μια συνολική λοιπόν πρόταση που κατατέθηκε στον φορέα. Και λόγω αυτής της πρότασης λοιπόν είχαμε τη χαρά και την τιμή να λάβουμε. Άρα λοιπόν προταθήκατε για αυτά τα βραβεία. Προταθήκαμε για αυτά τα βραβεία, ναι. Και κατεβάσαμε και το φάκελο με ό,τι δουλειά έχουμε κάνει. Ναι. Βέβαια, μιλάμε πάντα και για το 5ο Δημοτικό και οι τρεις εκπαιδευτικοί για τους οποίους κάνουμε λόγο σήμερα, τον κύριο Τσιάντα, την κυρία Γεωργάκη που είναι ήδη στις γραμμές μας και την κυρία Μιχαλοπούλου που είναι αυτή την ώρα στο μάθημα και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Είναι όλοι στο 5ο Δημοτικό. Θέλω να μου πείτε λοιπόν και για το 5ο Δημοτικό και οι δύο κάτι. Είναι κάτι ιδιαίτερο που γίνεται στο 5ο Δημοτικό? Είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Φαντάζομαι ότι σε όλα τα σχολεία γίνεται πολύ καλή προσπάθεια. Εμείς να μιλήσουμε για το δικό μας σχολείο, είναι ένα σχολείο θα λέγαμε καινοτόμο. Είναι ένα σχολείο που του αρέσει να ρισκάρει. Είναι ένα σχολείο που του αρέσει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Mm-hmm. Εγώ σε σχέση με τον Γιώργο είμαι νεότερη στο 5ο. Έχω 6 χρόνια στο 5ο. Η πρώτη μου κουβέντα όταν ήρθα στο 5ο ήταν ότι είναι σαν να ξεκινάει τώρα η καριέρα μου. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή τόσο διαφορετικά όταν ήρθα στο 5ο που ειλικρινά απογειώθηκα. Σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις όραμα και να κάνεις πραγματικότητα το όραμά σου. Εγώ αυτό έχω να πω. Για το 5ο και εσύ Γιώργο, γιατί υπάρχει και μια, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αν πλανάτε αυτό, λέγεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θέλουν να έρθουν στο 5ο για κάποιους λόγους, δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν το ξέρω αυτό, ειλικρινά Χρήστο, απλά έχω να πω ότι και ο νυν διευθυντής και ο προηγούμενος μας έχουν δώσει την ελευθερία και ο κύριος Τίνκας και ο κύριος Μπέλος, γιατί θα πρέπει να λέμε αφού μιλάμε για ανθρώπους, μας έχουν δώσει την ελευθερία και η κυρία Ζιγούρη επίσης, να χειριστούμε όπως νομίζουμε εμείς καλύτερα τις προτάσεις που έχουμε στο μυαλό μας. Φυσικά πάντα υπό τον έλεγχο της κυρίας Ζιγούρη, με την έννοια ότι θα πρέπει όλα να ακολουθούν κάποια επατημένη, κάποιες οδηγίες του Υπουργείου, δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα σχολείο το οποίο τεχνολογικά είναι άρτιο, δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Και επίσης υπάρχει μια κεντρική φιλοσοφία να υπάρχει μια συνεργασία με όλα τα ειδικότητες, οι γιορτές μας ας πούμε συμμετέχουν και η θεατρική εισαγωγή και η μουσική, καστικά, τα πάντα δηλαδή. Κάνουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο εμπλέκουμε και όλους τους εκπαιδευτικούς. Να σου πω επίσης ότι στο παρελθόν έχει επιλεγεί ως πιλωτικό σχολείο κάτι καινοτόμο που ήθελε να επιλεγεί να διδαχθεί στα δημοτικά σχολεία της χώρας. Είμαστε ανάμεσα στα 80 πιλωτικά σχολεία, στα οποία έρθει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τη Φλόρινα, καθηγητές του και μας πρότειναν ένα νέο τρόπο διδασκαλίας, να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε στην τάξη, να πάρουν ανατροφοδότηση αυτή και στη συνέχεια να δουν αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι καινοτόμες πρωτοβουλίες. Είμαστε από τα πρώτα σχολεία τα οποία λειτουργήσαμε με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 2 η ώρα.
Δηλαδή... Οπότε πληθώρα ωρών ειδικοτήτων, διαφορετικών μαθημάτων, πέρα από τα κλασικά που γίνονται στα σχολεία. Έχουμε μια διάθεση δηλαδή να ανοίξουμε, είμαστε ανοιχτοί. Με λίγα λόγια, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή μάλλον, ε. Ναι, νομίζω πως ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, βέβαια. Βέβαια. Οι συνάδελφοί σας πώς είδαν αυτές τις διακρίσεις? Οι συνάδελφοι οι οποίοι μας αγαπάνε, ναι. Θεώρησαν ότι είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, ναι. Αναβαθμίζει πολύ το σχολείο μας. Σίγουρα. Και φυσικά όμως γεννάει και ευθύνες. Γεννάει και ανάγκες να μην πέσει το επίπεδό μας, να ακολουθήσουν και άλλοι αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί οφείλω να σου πω ότι όλο αυτό που βλέπουμε οι βραβεύσεις δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δουλειά που γίνεται την ώρα του μαθήματος. Χρειάζεται πολύ προσωπικό σκόπος, χρειάζεται να αφιερώσεις ώρες εκτός σχολείου, να περιορίσεις το δικό σου προσωπικό χρόνο, γιατί η έρευνα, όπως ξέρεις και καταλαβαίνεις, ναι, θέλει χρόνο. Ναι, 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 μετά αυτή η έρευνα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες μικρών παιδιών. Πρέπει να πιστούν οι γονείς. Γιατί οι γονείς δεν είναι εύκολο να πιστούν ότι σε παιδιά 7 χρονών θα διδακτούν ένα κείμενο της Μαρούλας Καμπέση, για σωστό, παράδειγμα. Σωστό. Ή του Ρωμίλου Μαντζούρα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Άρα λοιπόν όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη και οι συνάδελφοι που είναι στο σχολείο καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται πολύ προσπάθεια και, που ξεφεύγει από την πεπατημένη της τελειώνω τη δουλειά μου και πάω σπίτι μου και. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Γεωργάκη, μήπως είναι και η καλύτερη απάντηση αυτές οι διακρίσεις δικές σας σε αυτούς που πιστεύουν ότι δάσκαλοι είναι τι ωραίο επάγγελμα, 3 μήνες το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα καθόμαστε? Μπορεί να υποθεί και αυτό όντως. Mm. Είναι μια πρόκληση, όλο αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να πούμε εμείς τουλάχιστον ότι τελειώνω την ώρα μου, πάω σπίτι μου και είμαι ήσυχος. Με τίποτα. Αλλιώς δεν είμαστε δάσκαλοι. Όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά στις τάξεις μας κρύβει από πίσω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η δουλειά μας δεν τελειώνει όταν σχολάμε. Η δουλειά μας συνεχίζεται όλη μέρα. Όλη μέρα κανονικά. Δηλαδή και η υπόλοιπη καθημερινότητά μας είναι ένα κίνητρο για μας τους εκπαιδευτικούς να γίνουμε καλύτεροι και να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα στα παιδιά μας. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα για όλους μας και για τους συναδέλφους στο σχολείο μας και για μας τους ίδιους και για τους υπόλοιπους, για κάθε επαγγελματία θα μπορούσαμε να πούμε, το να θέτει τον εαυτό του πάντα σε μια δοκιμασία η οποία θα τον κάνει και να βάζει ψηλότερα στάνταρ, γιατί θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να πω και το εξής, ότι ίσως αυτό και οι διακρίσεις, αφού το έκανε ο Τσιάντας, η Γεωργάκη, η Μιχαλοπούλου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Εννοείται. Υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι, όχι μόνο στην Καστοριά, παντού. Εμείς μιλάμε βέβαια για την πόλη μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι, των οποίων η δουλειά καλό θα ήταν να βγαίνει προς τα έξω και να μοιράζεται με την τοπική κοινωνία. Έτσι. Και να μοιράζεται με εμάς τους εκπαιδευτικούς, γιατί όλα αποτελούν για όλους μας ένα κίνητρο. Μια επιπλέον μάθηση που μας κάνει καλύτερους, όντως. Θα σου πω κάτι, Χρήστο, ναι, ναι, που λένε οι Αμερικανοί και θα είναι από την εποχή της δημοσιογραφίας. Οι Αμερικανοί λένε γεγονός που δεν δείχνεται, που δεν προβάλλεται, ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Εντάξει, θα το θυμάσαι και το ξέρεις φυσικά ως πρώην συνάδελφός μου. Άρα, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς στους συναδέλφους μας, γιατί ξέρουμε πραγματικά ότι σε πολλά σχολεία γίνονται φοβερές δουλειές και τις βλέπουμε όταν κάνουμε εσωτερικά σεμινάρια, είναι να μην φοβούνται να δείχνουν τις δουλειές τους. Να μην φοβούνται να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς. Γιατί έτσι μαθαίνει ο κόσμος της Καστοριάς αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας τι δουλειά γίνεται στο δημόσιο σχολείο. Έτσι ακριβώς έχει αποκτήσει και τη φήμη, νομίζω, το Πέμπτο. Γιατί είναι ένα σχολείο ανοιχτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανοιχτό και δείχνει τη δουλειά του. Γι' αυτό και έχει αποκτήσει αυτή την καλή φήμη. Ανάλογη φήμη, νομίζω ότι μπορούν να αποκτήσουν όλα τα σχολεία του νόμου. Όντως, το Πέμπτο για πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως το λέτε, έχει αποκτήσει αυτήν την φήμη. Γι' αυτό πολλοί, επαναλαμβάνω, εκπαιδευτικοί θέλουν να έρθουν Πέμπτο. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για γονείς. Νομίζω και γονείς θέλουν, αλλά εκεί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, να στείλουν τα παιδιά τους το Πέμπτο. Αλλά εμείς θέλουμε όλα τα σχολεία μας να είναι Πέμπτο. Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Λογικό είναι. Είναι λογικό. Ποιος γονέας θα θέλει
το παιδί του να έχει. Έτσι ανεβαίνει ο πήχης και αυξάνεται. Γιατί η άμυλα δεν είναι μεταξύ μόνο των παιδιών με στην τάξη, φαντάζομαι. Είναι μεταξύ και των εκπαιδευτικών. Με την καλή πάντα έννοια. Έτσι ακριβώς. Να γινόμαστε όλοι καλύτεροι κάποια στιγμή. Έτσι είναι, ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς θα το συνεχίσετε, πώς θα το εξελίξετε όλο αυτό ή ποια θα είναι η επόμενη σας προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι... Ακλείσουμε ένα ραντεβού για του χρόνου τέτοια εποχή να δούμε πώς έχει εξελιχθεί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά. Χρήστο, αν έχω λίγο χρόνο, ναι, Γιώργο, επειδή ναι. Το πρόγραμμά μας αυτό συνεχίζεται και ναι. Ίσως να έχεις δει και κάποιες αναρτήσεις του Δημάρχου και τα λοιπά. Ναι. Είναι κάτι που θέλει να το αγκαλιάσει, γιατί το καλοκαίρι μας εμάς θα είναι καλοκαίρι δουλειάς όπως κάθε φορά. Ναι. Να βρούμε καινούργια στοιχεία για τον εμφύλιο, για τους Εβραίους της Καστοριάς και όλα αυτά κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Mm-hmm. Θα γίνει ένα βιβλίο στο τέλος, μας υποσχέθηκε ο κύριος Δήμαρχος, όπου θα είναι ένας τρόπος να προσεγγίζουμε το μάθημα της γλώσσας. Ναι. Μαθαίνοντας τοπική ιστορία. Τοπική ιστορία. Τώρα, ξέρεις τι μου θύμισες, Γιώργο. Όσο ζούσε ο Νίκος Τσιφλικιώτης, ήταν εδώ πάντα μαζί μας, ειδικά σε μεγάλες επαιτίους. Θα το θυμάσαι και εσύ. Ναι. Πάντα πίστευε και πάντα ήθελε να διδάσκεται η τοπική ιστορία. Για κάποιο λόγο επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Το ακούμε και αρκετές φορές από τις ηχογραφημένες εκπομπές του που βάζουμε και εμείς, συνεχίζουμε να βάζουμε εμείς στις επαιτίους εθνικές μας. Ίσως ήρθε η ώρα λοιπόν να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Να μάθουμε τοπική ιστορία, γιατί πολύ φοβάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ πίσω. Ακριβώς. Είναι κάτι που στο λέω ειλικρινά, και γιατί εμείς δεν γνωρίζαμε τόσα πράγματα, αλλά σκαλίζοντας και ψάχνοντας να βρούμε υλικό, είδαμε ότι αυτός ο τόπος είναι μόνο για να το θαυμάζεις. Δηλαδή έχει ανθρώπους καταπληκτικούς. Και τα παιδιά μας, που είναι Δευτέρα Δημοτικού, όπως και οι γονείς, οφείλω να το πω αυτό, μας δίνουν συγχαρητήρια, γιατί μαθαίνουν ότι λένε αλήθεια συνέβη αυτό στην περιοχή μας. Ναι, και αυτό, πρόσεξε με Γιώργο και Ρούλα. Αν αυτό το μάθημα της τοπικής ιστορίας υπήρχε σε κάθε νομό, αντιλαμβάνεστε πόσο πραγματικά όλη η Ελλάδα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο νομό, θα είχε προσθέσει στη γνώση των ανθρώπων της. Έτσι, είναι μια προσθετική αξία. Βέβαια. Η οποία ενθουσιάζει τα παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Βγάζει τη μάθηση έξω από τους στίχους. Ναι, γιατί μιλάμε για κάτι οικείο που βλέπουν γύρω τους. Ναι, είναι κάτι οικείο το οποίο όμως δεν το ξέρουν στην ουσία σε βάθος. Ναι. Τους δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να το γνωρίσουν όλο αυτό, να το βιώσουν έξω από την τάξη, να γίνουν κομμάτι του, και το κέρδος είναι τεράστιο. Όχι μόνο στο γνωσιακό τους, ας πούμε, επίπεδο, αλλά κυρίως τις αξίες που περνάνε στα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά τα οποία πραγματικά τα θαυμάζεις για το ήθος τους, τις αξίες τους, για τη γλυκύτητά τους, για όλο αυτό που σου περνάνε. Έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή σκέψου, Χρήστο, για παράδειγμα, όταν έχουμε μια πινακίδα που λέγεται Μανολάκης, οδός Μανολάκη, την ξέρεις. Ναι. Μανολάκης ο Καστοριανός. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος επί τουρκοκρατίας, ό,τι έβγαζε από χρήματα τα έστελνε στην πατρίδα του. Είναι ο πρώτος εθνικός ευεργέτης. Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ποιος το γνωρίζει. Ποιος το γνωρίζει, ναι, πραγματικά. Ότι η Καστοριά δικαιούται να λέει ότι ο πρώτος εθνικός ευεργέτης είναι ο Μανολάκης. Ο πρώτος πρίτανης σε ελληνικό πανεπιστήμιο ήταν Καστοριανός. Το ξέρουν τα παιδιά μας. Πολλά πράγματα τα οποία τα αγνοούμε κι εμείς ως μεγάλοι. Και οφείλουμε να τα ξέρουμε. Αυτό είμαστε. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς, είμαστε τα παιδιά μας, είναι το παρελθόν μας, είναι το παρόν μας, είναι το μέλλον μας. Θα είναι εκπληκτικό πραγματικά όμως, γιατί το είπε και ο Γιώργος κάποια στιγμή, να βγει και αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο πραγματικά που να μπορεί να συμπυκνώσει όλη την τοπική μας ιστορία, το οποίο νομίζω θα είναι καταπληκτικό και για μικρούς και για μεγάλους. Και για μεγάλους. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά και για μας που σας είχαμε σήμερα σε αυτή την νέα πρωινή μας παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάντα επιτυχίες. Πάντα τέτοιες ωραίες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.